Γεια σου, κουμέρα! Χαίρετε! Μα δείχνει με ότι παγώνω. Παγώνω, όντως. Όχι, είσαι ξεπάγωτη σήμερα. Ωραία! Τώρα, καθώς μιλούσαμε, πάγωσε το πρόσωπό μου σε ένα frame, σε μια κορνίζα στην οθόνη. Τι καπνείς? Καλά είμαι, υπομονή κάνω. Υπομονή και μπούζα. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Μπούζα είναι μια κυπριακή λέξη που σημαίνει κύλι. Λέει αυτοί κάνουν πολύ υπομονή, τσακρούν. Καλούν μπούζα. Μαθαίνουν μια έτσι κύλι. Λοιπόν, είναι Αριστοτρίτη σήμερα που βλέπετε αυτό το έκτακτο. Δεν είναι σοβαρό βίντεο αυτό, είναι αστείο. Ξέρεις, καμιά φορά όμως από τα πιο αστεία βίντεο βγαίνουν οι πιο σοφές αλήθειες, ε? Πλάκα, πλάκα. Το γυρίζουμε Δευτέρα βράδυ, 2 Νοεμβρίου και το βλέπετε Τρίτη πρωί, 3 Νοεμβρίου 2020, πρώτων πυλών της Δευτέρας καραντίνας, του Δευτέρου lockdown. Τι βλέπεις πάλι εσύ στην οθόνη σου, τι βλέπεις πάλι? Δεν βλέπω τίποτα, απλά κάτι λαμπυρίζει εδώ πέρα και με ενοχλεί και τώρα προσπαθώ να το σβήσω για να μην με ενοχλεί. Ανάβουν κάτι φωτάκια ώραν ώρα εδώ. Πεθύμισετε με. Ναι. Πότε θα έρθεις? Άγνωστο. Λοιπόν, ανακάλυψα στο Facebook μία ανάρτηση που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μια δική σου ανάρτηση σήμερα την ανακάλυψα και την μοιράστηκα και την έχω καρφιτσώσει και στην κοινότητα στο κανάλι. Λοιπόν, είναι μία ανάρτηση μιας φίλης μου στο Facebook. Είναι σαν ποίημα πρέπει να είναι. Λέει Μάρθα Μεντέιρος που το έχει γράψει. «Μουέρε λενταμέντε», που σημαίνει «αργοπεθαίνει». Θα σου το διαβάσω και να μου πεις τη γνώμη σου. Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές. Όποιος δεν αλλάζει περπατησιά, όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώμα στα ρούχα του, όποιος δεν μιλήσει όποιον δεν γνωρίζει. Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος, όποιος προτιμά το μαύρο για το άσπρο και τα διαλυτικά σημεία στο γιώτα αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν να λάμπουν τα μάτια, που μετατρέπουν ένα χασμουριτό σε ένα χαμόγελο, που κάνουν την καρδιά να κτυπά στο λάθος και, στα συναισθήματα. Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι, όποιος δεν είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του, όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για να κυνηγήσει ένα όνειρο, όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να αποφύγει τις εχέφρονες συμβουλές. Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει, όποιος δεν διαβάζει, όποιος δεν ακούει μουσική. Όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του. Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον έρωτά του, όποιος δεν επιτρέπει να το βοηθήσουν, όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για την τύχη του, για την ασταμάτητη βροχή. Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του πριν καν αρχίσει, όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει. Αποφεύγουμε το θάνατο σε μικρές δόσεις, όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής. Μόνο η ένθερμη υπομονή θα οδηγήσει στην επίτευξη μιας λαμπρής ευτυχίας. Πώς σου φαίνεται, ε? Πολύ ωραίο. Συμφωνώ απόλυτα. Πόσο αυτονόητο δεν είναι όμως τούτο το πράγμα? Ναι. Είναι έτσι, νομίζω, η ζωή μας που πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε να ζήσουμε και είμαστε απλά ρομπότ της καθημερινότητας. Και είναι ωραίο πράγμα να θυμάσαι ότι δικαιούσε να βάλεις τελεία, δικαιούσε να κάνεις διάλειμμα, δικαιούσε να αλλάξεις πράγματα. Είναι ωραίο πράγμα. Εσύ έχεις κάνει μια μεγάλη... Εσείς ως οικογένεια έχετε κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας πρόσφατα. Αλλάξατε το χρόνο κατοικίας σας. Ναι, έχουμε κάνει πολλές αλλαγές σαν οικογένεια, αλλά ναι, κάνουμε αλλαγές. Ναι, είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη φάση, άλλη ζωή. Θυμάσαι, συζητούσαμε εντός σε κάποια φάση, παλιότερα, πριν να πάρεις την απόφαση,
τότε που είχα κάνει και εγώ σκέψεις για χωριά και αποκέντρωση και φευγιό από την πόλη. Και ήμασταν στην Αθήνα το 15 τον Νιόβρη, μου το συζητούσαμε. Και λέει, σου άμα θέλεις μπορείς. Δεν έχει κάτι να σε κρατήσει, γιατί συνήθως έχω μέσα στο μυαλό μας, μα έχω την τάδε οικονομική υποχρέωση την άλλη, ή για παράδειγμα διαμένω σε ένα σπίτι που δεν πληρώνω ενίκιον ή που δεν έχω έξοδα, που λένε πολλοί άνθρωποι για παράδειγμα μου μένουν σε κάποια σπίτια που είναι σε οικογενειακές πολυκατοικίες και έχουν πεθερικά και γονείς και ιστορίες κακά και λέει, μα πού να φύγουμε να πάμε, μα είναι δικό μας το σπίτι, να πάμε ένα αλλού, θα θέλουμε ενίκια, θα θέλουμε κοινόχρηστες ιστορίες κακά. Πόσες πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν αντίσταση στην αλλαγή βλέποντας... Πολλές φορές. Γιατί όταν η συνήθεια σου, τη ρουτίνα σου, είναι πολύ δύσκολο να την αφήσεις. Ο φόβος του τι θα έρθει μετά, τη αβεβαιότητα του, πώς θα είναι η ζωή μου. Θα είναι έτσι όπως τη ξέρω, θα είναι διαφορετική. Και ίσως ισχύει και αυτόν τον Εγγλέζο που λέει «Better the devil you know than the devil you don't know». Καλύτερα ο δαίμονας που γνωρίζεις παρά αυτός που δεν γνωρίζεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι όμως πολύ όμορφο πράγμα να καλωσορίσουμε την αλλαγή και να την αναζητήσουμε την αλλαγή. Εγώ συνέχεια το κάνω. Δηλαδή συνέχεια όταν αισθανθώ ότι δεν έχω... ας το πούμε, δημιουργικότητα αρκετή για να κάνω καλά αυτό που κάνω, αναζητώ συνέχεια καινούργιες δημιουργικές ιδέες, γιατί νιώθω ότι δεν θα το κάνω αρκετά καλά όπως θέλω να το κάνω. Για την Μαρία, έχουμε κάνει ένα βίντεο με μία ψυχολόγο, είναι διδάκτορ ψυχολογίας. Έχει πόσα μάστερ, πόσες εκπαιδεύσεις, είναι πάρα πολύ καλή. Θα το ψάξω να το βρω στο κανάλι, το βίντεο για την τηλεομανία και θα το στείλω, να το ακούσει πολύ καλά ψυχολογία. Καλά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουμε κάνει με την Αριστονίκη μας ένα βίντεο για την τηλεομανία που είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Είναι το πιο ωραίο πράγμα, νομίζω, είναι να ζεις όπως θα ήθελες να ζήσεις, χωρίς να αισθάνεσαι ότι δεν σου επιτρέπεται. Υπάρχει κάτι όμως, το οποίο έχει να κάνει και με τη δική σου ειδικότητα, την ειδικότητα της παιδοψυχολογίας. Ξαναλέω ότι η Κουμπάρα είναι και συμβουλευτική ψυχολόγος, δουλεύει και με ζευγάρια, δουλεύει και με ενήλικες, έχει εκπαιδεύσει, δεν ξέρω και εγώ σε πόσες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Πόσα μεταπτυχιακά έχεις, 4? 4, ναι. Έχει και διδακτορικό, τώρα κάνει και μεταδιδακτορικό. Δηλαδή το παιδοψυχολόγος είναι ένα κλάσμα αυτό που είναι. Γιατί το λέω το γιατί ακόμη στο προφίλ σου στο Facebook έχει τον τίτλο «Παιδοψυχολόγος». Βγάλε το, κόρη μου. Βαριέμαι να το αλλάζω. Λοιπόν, άρα όσοι πάνε κοντά σου είναι παιδιά. Μήπως το κάνεις για να νιώθουν νεανικά οι πελάτες σου. Οι ενήλικες πελάτες σου ή μεσήλικες πελάτες σου να νιώθουν νεανικά, πάμε στην παιδοψυχολόγο. Λοιπόν, υπάρχει μια μερίδα γονέων, mm-hmm. οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία είναι σε πρώτη σχολική ηλικία ή δεύτερη σχολική ηλικία, θέλουν πάρα πολύ να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους, θέλουν πάρα πολύ να αλλάξουν ίσως το χώρο κατοικίας τους ή να σταματήσουν να φροντίζουν μωρά ή να σταματήσουν να ζουν αυτά τα τρελά ωράρια. Έχει μαμάδες οι οποίες έχουν πολύ ζωηρά παιδιά. Έχει γυναίκες που έχουν δίδυμα, που έχουν τρίδυμα, που μιλάμε ότι η ζωή τους είναι ένα χάος μέσα στη... μέσα στην ανατροφή των παιδιών. Και πες ότι μας ακούει μια τέτοια φίλη. Ναι. Η οποία αυτή τη στιγμή λέει, τι λέει η τούτη, τι λέει η Αριστονίκη για παράδειγμα, τι λέει η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδόση Τρίφωνιδο, ότι μπορούμε να αλλάξουμε, λέει, πώς μπορώ να κάνω, θα στείλω τα παιδιά να τα παρκάρω πού. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος έχει παιδιά, γιατί είσαι και εσύ σε αυτό το στάδιο. Ναι. Έχει παιδιά, τα οποία παιδιά έχουν συνεχώς το μαμά στο στόμα και έχει πατεράδες οι οποίοι το βιώνουν, αυτό είναι μόνο οι μαμάδες. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις πολλαπλές υποχρεώσεις, είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις τέτοιου είδους αλλαγές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε αποκόπτεις το να τις κάνεις αργότερα. Να περιμένουν δηλαδή τα πλάσματα.
ή να κάνεις μικρές μικρές να κάνεις μικρές μικρές αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη το να ξεκουραστείς, το να πας μια εκδρομή, το να πεις παιδιά αύριο έχω ρεπό, φάτε σαλάτα, δεν ξέρω, κάντε ό,τι νομίζετε, δεν θα ασχοληθώ. Δικαιούσε. Γιατί δηλαδή να μην δικαιούσε. Ποιος είναι αυτός που σου λέει ότι δεν δικαιούσε να το κάνεις. Το φιλοτιμό σου. Το γονεϊκό σου έσπιστο. Για μια μέρα. Μπορεί να σκάσει. Να σταματήσει, να σκούζει. Το παιδί που τσιρίζει και λέει φτιάξε μου σοκολατόπιτα η ώρα 10 το βράδυ. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηθεθύγουμε. Κοιτάξτε να δεις. Για μένα η μαγειρική είναι ψυχοθεραπεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω το. Να κατέβομαι με τη μαγειρική. Γιατί δεν βγάζεις ένα ψυχοτσελεμεντέ. Περίμενε. Είναι ακόμη κάτι να βγει και μετά θα δούμε. Τώρα είπαμε, ξέρουμε τι γράφεις τώρα. Μας τα είπες. Αφού άλλα πράγματα τώρα, ναι. Είπε μας στο Facebook, να σας τα πούμε και στο YouTube, τι γράφει η κοπέλα. Η κοπέλα. Καντολόγκου μέρα, φιλενάδα, έστειλε σου ένα κεφάλαιο, είδες το. Μα πότε. Α, την Παρασκευή ή την Πέμπτη. Δεν πρέπει να το είδα. Δεν το γιατί. Έχω αλλάξει στυλ πάλι. Πάλι αλλάξε στυλ. Το βιβλίο μου θα βγει patchwork, όπως είδε το patchwork εδώ από το κολλάζ του φλιντζανιού. Ρε φλιντζανιού, μην φορά να το παίρνω. Πάρα πολύ. Ναι. Θα βγει patchwork. Ποιον κεφάλαιο σου έχω στείλει. Σου πω και τον τίτλο. Η Αριστονίκη διαβάζει τα κεφάλαια. Δεν ξέρουμε αν τις αρέσουν, λέει ότι τις αρέσουν. Αλλά... Σου έχω πει ποτέ ψέματα, κόρη. Όχι. Γιατί το λες αυτό. Ποτέ ταπείνωση. Ναι, είναι το κεφάλαιο «Πώς διαχειρίζουμε το φλερτ αποτελεσματικά». Okay. Θα το διαβάσω. Κάπου έχει ξεμείνει σε κανένα email και δεν το έχω δει. Κανένα spam. Είχα και διάφορα πράγματα, οπότε θα το εσύ δω. Εσύ από κλείδι δεν έχεις πράγματα. Ο κλείδι η ζωή σου να έχει απρόπτα. Ας το να πάνε. Αυτός ο χρόνος γενικά θα μπορούσαμε και να τον πούμε ο απρόπτος. Απρόπτος. Για να μην πω απρόβλεπτος. Θυμάσαι που έκαναμε vlog παραμονές πρωτοχρονιάς και ευχόμαστε για το 2020 να τα ούμε. Πού να ξέραμε. Τι μας επιφύλασε η μοίρα. Άστε να πάνε. Να τολμήσω να σου πω να προβλέψεις για το 21 για καλύτερα όχι. Δεν θα ξαναπροβλέψω. Δεν θα ξαναπροβλέψω, το υπόσχομαι. Το υπόσχεται. Είναι δύσκολη καιρή για προβλέψεις. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Ναι, ναι, ναι. Που λέτε, νομίζω ότι... Απλά πράγματα καθημερινά μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, μπορούμε να δίνουμε άδεια στον εαυτό μας, μπορούμε να φροντιζόμαστε λίγο, μέχρι να μπορέσει ο καθένας μας τις υποχρεώσεις του να τις φέρει σε ένα σημείο που να μπορεί να κάνει και περισσότερα πράγματα από αυτά. Μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά του, να ξεπαιδιώσει, να συχάσει το κεφάλι του, πέστε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μέχρι να ξεπαιδιώσει και να μπορέσει να πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Φυσικά έχει και κάποιους που ξεπαιδιώνουν και μετά έχουν τους γονείς τους να προσέξουν. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει η ζωή. Είναι και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ζούμε. Και ζήσε, να... μπορείς. Και να... Είναι ο τίτλος αυτού του vlog. Ζήσε, μπορείς. Ναι, και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε εδώ για να εκτελούμε υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και δικαιώματα. Και... Σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό να χαλαρώνουμε και λίγο. Εγώ, φιλενάδα, όσον και αν προσπαθούσα πρωτού ξεπαιδιώσω να χαλαρώσω, δεν τα καταφέρνω. Τώρα τα έχω καταφέρει πολύ καλά και
Όχι να ζηλεύετε. Και έχω να σου πω ότι όταν μάνε τα παιδιά σου να σπουδάζουν και φύγουν από το σπίτι, ειδικά κιόλα σε μένα το μεγάλο μου το παιδί που έχει τελειώσει και τι σπουδέ του και άρχισε να εργάζεται, νιώθει μια πρωτόγονη ελευθερία. Πρωτόγονη. Όχι πρωτόγνωρη, πρωτόγονη. Πρωτόγονη! Εγώ νιώθω ότι έχω πάρει την παιδικότητα μου πίσω. Νιώθω ότι έχω επιστρέψει στα 21 χρόνια τότε που ήμουν και στο Λάζαρο. Α. Καλά να είναι το παιδί μου, τον αγαπάω. Ξέρεις πόσο πολύ τον αγαπώ. Ξέρεις πόσο πολύ το... και τα δύο μου τα παιδιά τα αγαπώ. Το ξέρεις. Όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους. Να είναι καλά τα παιδιά, αλλά... σαν την ελευθερία δεν έχει. Εντάξει, είναι... βασικά μπορείς να κάνεις πράγματα χωρίς να σκέφτεσαι μονίμως τον άλλο που έχεις την ευκαιρία. Εμένα το πρόβλημα μου ήταν ότι έπρεπε να μείνω στην Κύπρο γιατί δεν ήθελα τα παιδιά να αλλάξουν περιβάλλον. Προσπάθησα προτού γεννηθούν τα παιδιά να μείνω στο εξωτερικό. Δεν τα κατάφερα. Από μικρή ήθελα να ζήσω στο εξωτερικό. Μετά, όταν ήταν ήδη τα παιδιά σε ηλικία σχολική, είχα ευκαιρίες ξανά να φύγω, αλλά δεν έφευγα γιατί δεν ήθελα να τους αλλάξω χώρα, κοινωνία, σχολικό περιβάλλον κλπ. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να στοιχήσουν σε έναν παιδί. Ναι. Να το πιάσει από μια χώρα για να το πας σε μια άλλη χώρα, μπορεί να μιλεί μια γλώσσα μου να μην τη μιλάει και ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Ή να αποκοπεί από τους παππούδες του, από τους συγγενείς τους υπόλοιπους. Οπότε έκανα υπομονή και μπούζα. Πολύ μπούζα. Πολύ. 40 κιλά μπούζα, μην σου πω. Και ήμουν, εκεί που ήμουν 63 κιλά πριν από όλα αυτά, κατά τις 103. Ήμουν 103 και τελείωσε αυτό το πράγμα. Έκανα τη θητεία μου και κάνει. Μάλιστα. Και τώρα νιώθεις ωραία. Τέλεια. Κορή, νιώθω πάρα πολύ καλά. Νιώθω νέα. Είναι κακό. Όχι, γιατί να. Λάθος που τα λέω στο κανάλι. Μπορεί να νιώθει ο κόσμος ότι τους λέω. Πρέπει να πω. Ο καθένας, όπως είναι η ζωή του, αντίστοιχα αισθάνεται κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να δώσω ελπίδα σε αυτούς που είναι φυλακισμένοι μέσα στις γονεϊκές τους ευθύνες, γιατί ότι κάποια στιγμή τελειώνουν οι γονεϊκές ευθύνες. Αυτό θέλω να πω. Εσύ, άμα θέλεις, τις τελειώνεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να τις τελειώσουν. Όχι. Γιατί εκεί από αυτού. Είναι υγιές όμως να θέλεις να τελειώσουν οι ευθύνες αυτές και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να είναι ανεξάρτητα και να θέλεις να είναι ανεξάρτητα. Είναι υγιές αυτό το πράγμα. Μιλάμε με τα παιδιά και με τον πατέρα μου μιλάω και με τα παιδιά μιλάω με βιντεοκλήση τακτικά, μπορεί και δύο φορές τη βδομάδα, είναι και πιο συχνά. Ενώ δεν είναι ότι έχουμε χάσει επαφή, απλώς πλέον δεν μιλάμε σαν η μαμά που τα φροντίζει όλα για τα παιδιά, μιλάμε σαν δύο ενήλικες. Εντάξει, τα παιδιά είναι έφηβοι ακόμη, είπαμε, μετά μέχρι τα 26 είναι έφηβοι. Σαν δύο αρκετά μεγάλοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε μαμά αν δεν είναι έφηβος, μπορεί και μαμά να είναι έφηβος, σαν δύο άνθρωποι οι οποίοι σέβονται ο ένας τον άλλον και μιλάνε σαν από έναν επίπεδο συναντήληψης, το επίπεδο να σου πω τι να κάνεις και να σου λύσω εγώ τα προβλήματά σου και να αναλάβω εγώ τις ευθύνες σου. Εννοείται. Αυτά. Μάλιστα. Και θα δώσεις κάποιον άλλο μήνυμα σε αυτόν το έκτακτον πολυβλόγ, patchwork vlog. Κοίταξε να δεις, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος μας γύρω έτσι υπάρχει μια διάχυτη αναστάτωση, μια πολύ μεγάλη έτσι αγωνία. Ο παλμός της κοινωνίας, έτσι όπως το βιώνω εγώ, έχει καταθλιπτικούς ρυθμούς. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί θρηνούμε την κανονικότητα έτσι όπως τη ξέραμε, γιατί είμαστε μεσούσεις μιας αβεβαιότητας η οποία δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος της και πού θα καταλήξει όλο αυτό. Είμαστε σε θρήνον, είμαστε σε πένθος, κοινωνίες παγκόσμιος, είναι ένας παγκόσμιος θρήνος αυτός.
Και είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε αυτά τα συναισθήματα, γιατί είναι μέρος της πραγματικότητας αυτής που ζούμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Και έναν έτσι τρίκ που μπορώ να πω, τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ τώρα, είναι κοιτάμε το σήμερα, δεν κοιτάμε μακριά, γιατί δεν ξέρουμε το μακριά. Δεν είναι καιρός για να βάζουμε στόχους μακροπρόθεσμους και να λέμε τι θα κάνουμε του χρόνου, πού θα πάμε διακοπές, αν θα πάμε διακοπές, πότε θα αλλάξουμε το ένα, πότε θα αλλάξουμε το άλλο. Είναι καιροί που κοιτάμε το σήμερα, που ζούμε ό,τι πιο ευχάριστο μπορούμε να έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, το αναζητούμε και που αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να αισθανθεί αυτό που γίνεται, το αποδεχόμαστε. Και προσπαθεί ο καθένας μέσα σε αυτόν τον μικρό κόσμο που έχει φτιάξει για τον εαυτόν του να βρει ανακούφιση και ανάπαυλα και κλείνει τα αυτιά του στις σιρήνες που υπάρχουν πάρα πολλές, της παραπληροφόρησης, της τρομολαγνίας, της συνωμοσιολογίας, της άκρητης κριτικής, αυτών που όλα, του ξερόλα, της επιστημόνης σας του πληκτρολογίου, της παραεπιστημόνης σας και όλων των συναφών ανθρώπων που προσπαθούν μέσα σε αυτόν τον κλειόν των στενών να δείξουν, να φανούν. Κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Είναι καιρή για επιβίωση ψυχολογική. Μπορώ να πω ότι αυτή η περίοδος, πολύ δύσκολη ψυχολογική περίοδος για όλους μας, δηλαδή εκτός από τον κορονόφοβο θα πρέπει να σκεπάσουμε λίγο για την ψυχολογία μας, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει τα σημάδια, ήδη ας πούμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει διαφανεί ότι υπάρχει μια κρίση ψυχολογική, οπότε ενδυναμωνόμαστε, πίνουμε ψυχολογικά σφινάκια. Θυμάσαι που τα κάναμε? Τώρα πρέπει να είναι ενισχυμένα τα σφινάκια μας, γιατί είναι πιο βαρέων βαρών αυτά που βιώνουμε. Επειδή είμαστε κουρασμένοι, κουραστήκαμε και επειδή... Περιμέναμε πως ήταν να τελειώσει, ρε παιδί μου. Ότι μέχρι το καλοκαίρι ήταν να τελειώσει και τώρα φαίνεται ότι θα πάει μέχρι το 22, λέγει ο Φάουτσι, να περιμένουμε την κανονικότητα. Ναι. Και επειδή ακριβώς είμαστε και μεσογειακοί λαοί και πολύ κοινωνικοί λαοί, δεν μας αρέσει η κλεισούρα, δεν μας αρέσει το να μας γενικά να μας κλείνουν και να μην μας επιτρέπουν την ελευθερία μας να βγούμε έξω, να δούμε τους φίλους μας, να δείξουμε τα συναισθήματα μας ελεύθερα, δυσκολευόμαστε λίγο περισσότερο νομίζω. Εμείς που είμαστε πιο κοινωνικοί λαοί. Οι μεσογειακοί λαοί γενικότερα έναντι των άλλων που είναι μαθημένοι, ας το πούμε, να ζουν σε μεγαλούπολεις και να είναι πιο απομονωμένοι. Άρα κρατάμε γερά, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας, τη σωματική και τη ψυχολογική και αυτοφροντιζόμαστε και ψυχολογικά και σωματικά για να τη βγάλουμε καθαρή. Έτσι, αυτά έχω να πω. Και εγώ έχω να πω ότι ο επίλογος του vlog είναι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε. Είπες ακριβώς αυτά που χρειαζόμασταν να ακούσουμε. Δεσμεύεσαι ότι θα κάνουμε μαζί περισσότερα βίντεο τώρα που θα είναι... Παρόλο που δεν μ' αρέσει το ρήμα δεσμεύομαι, γιατί με παραπέμπει. Δεσμεύεσαι. Θα πω όχι επιφυλάσσομαι, θα πω υπόσχομαι. Υπόσχεσαι ότι ναι, το κάνουμε και πιο σύντομα. Το κάνουμε, ναι. Φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε, κουμπάρα. Την ερχόμενη Αριστοκτρίτη κανονικά με θέμα από αυτά που μας ζητάτε. Γεια σας.